Γεια σας, Τσικρινά, ο Κώστας εδώ. Καιρός πέρασε χωρίς βίντεο. Έχω κάνει κάποια live τα οποία ανέβασα, αλλά έχω πολύ καιρό να κάνω unboxing τώρα που το σκέφτομαι. Και λέω, ευκαιρία είναι να σας δείξω ένα βίντεο με κάποια πράγματα που έχουν μαζευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αρκετά πακετάκια, τώρα που το σκέφτομαι, και τα βλέπω δίπλα-δίπλα. Σχεδόν θα κλείσουν χρόνο στο τέλος, έτσι όπως πάνε. Η αλήθεια είναι λόγω δουλειάς, λόγω φόρτου εργασίας και λόγω πνευματική εξάντληση δεν έχω κάτι να ασχοληθώ καθόλου με όλο αυτό. Είναι πράγματα που θέλω να τα χρησιμοποιήσω, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν στα κουτιά. Πολλοί με ρωτάνε πώς αντέχω. Μετά από ένα κομμάτι χωρίς unboxing, μαθαίνεις να μην κάνεις unboxing και να μην θες να ανοίξεις πακέτα. Οπότε ναι, έχει περάσει πάρα πολύ καιρό που τα έχω εδώ πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα ανοίξουμε. Θα ανοίξω λίγο να σας παρουσιάσω και θέλω κάποια από αυτά, λογικά μπορεί και όλα, δεν ξέρω, θα τα δούμε μαζί, να τα κάνω ξεχωριστό βίντεο, να τα δούμε, γιατί θέλω να πω πράγματα για αυτά και θα μας πάρει καμιά 200 ώρες γιατί θα είναι τεράστιο. Anyway, δείτε το intro και πάμε να σας δείξω τι έχει μαζευτεί όλο αυτό το διάστημα για να ανοίξουμε στο κανάλι. All those moments will be lost in time. Επιστροφή στο βίντεο, λογικά πρέπει τώρα να γράφει. Προσπαθώντας να το κεντράρω, πίσω βλέπουμε ένα ωραίο βίντεο που έχω καβατζώσει από το YouTube και το έχω περάσει την τηλεόραση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα πολύ μεγάλα για να φτιάξω ένα πύργο της Βαβέλ να τα δούμε όλα μαζί. Ελπίζω να ακούγεται. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο ήρθε είναι αυτό εδώ. Θα σας τα περνάω ένα-ένα. Αφασικά αυτό δεν ήρθε, πήγα και το πήρα εγώ. Λογικά πρέπει να τσεκάρω αν κεντράρει κιόλας. Τι είναι αυτό εδώ? Αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να αγοράσω. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Είναι αυτό εδώ το τρέιλερ. Το αγόρασα από τα Vico. Δεν είναι χορηγούμενο, δεν είναι διαφήμιση, απλά το αγόρασα. Το έβγαλε προσφορά 17 ευρώ γιατί μάλλον τελειώνουν τα παθέματα. Λογικά παίζει να υπάρχει ακόμη αν θέλετε να το τσεκάρετε. Και πάντα ήθελα ένα τέτοιο. Όταν διάβαζα λίγο πιο πολύ και είχα βιβλία πολύ περισσότερα, σκεφτόμουν να πάρω ένα. Είναι μεταλλικό και να βάζω τα βιβλία τα αδιάβαστα που έχω και να το έχω έτσι διακοσμητικό, να βάλω διάφορα μαγνητάκια δεξιά-αριστερά. Η αλήθεια είναι ότι το έχω προτείνει σε πολύ κόσμο και το έχουν κάνει και ότι έχει πετύχει πάρα πολύ. Αλλά μετά που ήρθα εδώ στο σπίτι λίγο πήγε πίσω όλο αυτό. Πλέον το αγόρασα γιατί έπεσε τιμή τραγικά. Είχαμε πάρει κάποια στιγμή παλιά ένα κάπου στα 45 ευρώ από τα IKEA. Δεν θυμάμαι που ήταν. Έχει παντού, αλλά είναι ιδιαίτερα ακριβό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο 17 ευρώ έπεσε τιμή του, λέω δεν μπορώ να το αφήσω. Μέχρι πριν από λίγο καιρό έχει γύρω στα 25-26. Οπότε λέω τελευταία κομμάτια πρέπει να είναι. Τσεκάρετε το, αν το βρείτε. Με σκοπό να βάλω διάφορα πράγματα που χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση. Controllers, μπαταρίες, ιστορίες, τζιτζιριμίτζιρι, τα οποία θα χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση και θα μπορώ να το μετακινώ. Και θα είναι πρακτικό. Και είναι πρακτικό, πραγματικά είναι πρακτικό. Αν έχετε πράγματα τα οποία χρησιμοποιείτε καθημερινά και τα πάτε από τη μία πλευρά στην άλλη, μπορείτε να τα βάλετε εδώ πέρα. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι αυτό εδώ. Θέλει συναρμολόγηση. Το δεύτερο πράγμα, το οποίο ήρθε εδώ και πες να έχει έρθει από τον... Από πότε? Από πέρυσι τον Δεκέμβριο. Και είναι Αύγουστο-Σεπτέμβριος. Ωραία, είναι 9 μήνες, 8 μήνες εδώ πέρα. Και θα με ρωτήσετε, Κώστα, τι είναι αυτό? Ξέρετε ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν ακόμα αρχίσει η τηλεκπαίδευση, πριν οτιδήποτε, είχα κάνει την Wacom την ταμπλέτα, την CH480 ήταν, αν θυμάμαι καλά, η οποία έχουν περάσει γύρω στα 7 χρόνια, το 2015 που την άνοιξα, την χρησιμοποιώ από το 2017 σε καθημερινή βάση και είναι υπέρθεϊκή. Το μόνο που έχω αλλάξει είναι μύτες στο στυλό, και έχω αλλάξει το καλώδιο γιατί έχει φθαρεί. Κατά τα άλλα λειτουργεί καλά, απλά επειδή κάποια στιγμή μου έκανε κάποια νερά και τέλος πάντων ήθελα να την αλλάξω, θα σας το πω στο βίντεο αφιερωμένο σε αυτό. Βρήκα μια πολύ ωραία προσφορά, το αγόρασα από το εξωτερικό αυτό. Είναι μια ταμπλέτα, θα τη δούμε τώρα λίγο να τη δείτε πώς είναι. Θα γίνει ειδικό αφιερωμένο βίντεο πάνω σε αυτήν. Λοιπόν, τη βρήκα σε πολύ καλή τιμή, θα σας πω την ιστορία όταν έρθει η ώρα της στο δικό της βίντεο. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Εντάξει, ένα από το κρατάω. Όσο έχει το CD.
Εντάξει, δεν βλέπω επίση και την τέτοια. Είναι αυτή εδώ λοιπόν. Είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ ωραία και είναι Bluetooth. Και ναι, θα σα πω, ξαναλέω την ιστορία τη. Τη βρήκα, την αγόρασα, ήρθα και έμεινα από το Δεκέμβριο εδώ πέρα γιατί βολεύτηκα με τη δικιά μου. Τελικά άρχισε να ξαναλειτουργεί σωστά χωρίς προβλήματα και έτσι δεν χρειάστηκε να αλλάξω. Οπότε το επόμενο που θα δούμε λογικά θα είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, αμέσως μετά είναι κάτι το οποίο έχετε δει σχεδόν τα πάντα σε αυτό το κανάλι από αυτή την εταιρεία. Είναι το Pixu Max. Πριν από πολύ καιρό είχα ανοίξει το πρώτο της σειράς που ήταν και ηχείο. Το έσπασα. Προφανώς. Ένα από τα καλύτερα ηχεία που είχα ανοίξει ποτέ. Το είχα κάπου εκεί πέρα και επειδή είχε πολύ τρελό μπάσο, γλίστρησε και έπεσε. Μετά άνοιξα το Pixu το D2, το οποίο ήταν το μικρούλι που ήταν σαν υπολογιστή. Το έχετε δει στο κανάλι. Και μετά άνοιξα και άλλο ένα, το. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Το οποίο δεν το έδειξα ποτέ γιατί ήταν τόσο μικρό το unboxing που τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να πάρω και το Pixu Max, το οποίο είναι το 30R. Υπάρχει και το πολύ μεγάλο. Το 64, θα τα πούμε και στο δικό του βίντεο, να το δείξω. Το οποίο είναι 32x32, όπως καταλαβαίνετε η σειρά, τόσα πίξελ έχει. Το 30R είναι το max. Υπάρχει και το μεγάλο είναι το 64, το οποίο είναι τέλειο, αλλά εγώ δεν πήρα το τεράστιο, πήρα αυτό εδώ. Είναι πολύ ωραίο, είναι μόνο οθόνη. Έχω ακούσει τρελά σχόλια, αλλά θα σας πω και μερικά αρνητικά όταν έρθει η ώρα του βίντεο. Οπότε το επόμενο που θα δούμε θα είναι αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ, το σημερινό βίντεο θα λέει κάποιος μου, αφού δεν θα τα ανοίξει όλα αυτά, απλά μας τα δείχνεις γιατί. Για να παρακινηθώ και να κάτσω να τα ανοίξω. Οπότε πρέπει να σας τα δείξω. Λοιπόν, εδώ και πάρα πολύ καιρό βλέπετε αυτή τη τηλεόραση. Να πάω στο επόμενο. Βλέπετε αυτή τη τηλεόραση η οποία έχει έρθει από Κίνα. Είναι η Xiaomi τηλεόραση A4α, όπως λέγεται. Η οποία έχει ένα από τα καλύτερα πάνελ που έχω δει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε από αυτό που βλέπετε. Είναι 1080, αλλά είναι τέλειο. Ακόμα και σε 4K μπροστά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά έχει ένα μεγάλο ελάττωμα, επειδή ήρθε από την Κίνα, δεν μπορούσε να παίξει καν κανένα κανάλι ελληνικό. Έχω συνδέσει κεραίες, έχω συνδέσει κονβέρτορες, έχω συνδέσει τα πάντα όλα, δεν δούλεψε ποτέ τίποτα. Έχω κάνει πολλά πειράματα, αλλά δεν. Επίσης το firmware της συγκεκριμένης ήταν κινέζικο, το πήραξα όσο με αυτό που υπήρχε διαθέσιμο κάποια πράγματα στα αγγλικά. Έχει TV Box ενσωματωμένο το οποίο δεν δούλεψε όπως θα ήθελα. Μόνο αν βάλω κανένα φλασάκι και δω καμιά ταινία, μόνο μέχρι εκεί πάει. Δηλαδή, ό,τι εφαρμογή έχει μέσα είναι για τα σκουπίδια και ό,τι έχω βάλει σε APK κολλούσε τρομερά. Δοκίμασα να βάλω APK, αλλά δυστυχώς δεν. Δοκίμασα τα πάντα. Από Netflix τα πάντα δεν. Κολλούσε, δεν έκανε συνδέσεις. Έχει εδώ και ένα χρόνο χαταργηθεί η σύνδεσή της από το ίντερνετ. Δεν συνδέεται πουθενά. Δεν λειτουργεί κανένα controller. Δεν λειτουργούν. Τέλος πάντων, είναι ό,τι να είναι. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο monitor. Λεφτά βέβαια αυτή την περίοδο δεν παίζουν για να πάρω άλλη, οπότε ναι. Και τι ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επειδή βλέπετε πολλές φορές παίζω και παίζω, αλλά κυρίως παρακολουθώ περιεχόμενο Netflix και YouTube από το Xbox. Το PlayStation το έχω μέσα για να στριμάρω. Οπότε σε φάση ήθελα πάρα πολύ καιρό να δοκιμάσω αυτό εδώ. Να μου πεις γιατί δεν πήρες ένα άλλο TV Box Costa. Τσέκαρα πολλά, αλλά για τη χρήση που το κάνω μόνο για Netflix 4K, άσχετα με 1080 το monitor και YouTube, ρε παιδί μου, ήθελα αυτό. Ήθελα να το συνδέσω ασύρματα με το βουχιάκι που έχω μέσα της Google. Θέλω να το. Γενικά και μ' άρεσε επίσης ο σχεδιασμός, μου άρεσε το τηλεκοντρόλ, μ' άρεσε γενικά, χωρίς και ειδικά. Οπότε το πήρα, το αγόρασα, 60 ευρώ ήταν. Αυτό είναι το μόνο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου το τελευταίο τρίμηνο. Λοιπόν, οπότε ήρθε πριν από κανένα μήνα περίπου και από τότε κάθεται και ακόμα έχω βολευτεί με το Xbox και δεν το έχω ανοίξει. Θα το ανοίξω να το δούμε και αυτό. Το ήθελα πάρα πολύ καιρό, είναι η αλήθεια. Και πάμε και στο τελευταίο, το οποίο θα δείτε σε αυτό το κανάλι, ελπίζω. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Πριν από καιρό σας είχα δείξει ένα set από Bluetooth ηχεία μιας εταιρείας της Παμού. Παμού. Η οποία ήταν στο Kickstarter. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, ήταν λευκά και τα χρησιμοποιούσα σε main base καθημερινά. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, ξαναλέω. Ένα μεγάλο ελάττωμα ότι κάποια στιγμή οι ενδείξεις φόρτισης χάλασαν. Θα τα πούμε και αυτά στο δικό τους βίντεο. Και κάποια στιγμή η εταιρεία επικοινώνησε μαζί μου και μου λέει: ξέρεις κάτι, βγάζουμε καινούργια ακουστικά. Θα ήθελες να τα δεις? Και λέω: ευκαιρία είναι, γιατί όχι, να μην τα δω. Ας τα δω. Είναι αυτά εδώ.
Είναι τα πάμου, τα slide 2. Αφού είχα το slide 1, έχω το slide 2 αυτό. Το οποίο είναι σφραγισμένο. Ας τα ανοίξω. Ας να πάρετε μια εικόνα. Είναι αυτά τα κλασικά ωραία κουτιά τα οποία... Λοιπόν, η εταιρεία είναι αρκετά ποιοτική. Η εταιρεία είναι αρκετά ποιοτική. Τέλος πάντων, τα προϊόντα που βγάζει η εταιρεία είναι αρκετά ποιοτικά. Έχει αντέξει το χρόνο. Έχουν ψεγάδια, προφανώς και έχουν ψεγάδια. Και θα σας τα πω και αυτά στο δικό του βίντεο αναλυτικά. Και είναι αυτά εδώ. Είναι πανέμορφο και είναι πράσινο για κάποιο λόγο. Λοιπόν, θα το δούμε στο δικό του βίντεο αποκλειστικά. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι αυτά. Αυτά εδώ είναι αυτά. Ας το κλείσω. Αυτά εδώ είναι τα πράγματα τα οποία θα... Είναι το βάλω για να βγάλω ένα ωραίοτατο thumb για το κανάλι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι όσα θα δούμε τις επόμενες μέρες. Θέλω να πλακωθώ να τα κάνω, να τα γυρίσω για να τα δούμε και μαζί. Τα έχω πολύ καιρό η αλήθεια. Είναι εκτός από τα ακουστικά τα οποία είναι μόνο κάνα δύο εβδομάδες. Όλα τα υπόλοιπα θα κλείσουν χρόνο σε λίγο. Εκτός και από αυτά, αυτό είναι μια εβδομάδα περίπου το κάθε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα δούμε στο δικό του βίντεο το καθένα. Οπότε κλείνω από εδώ να αναμείνετε για να τα δούμε όλα παρέα. Λοιπόν, see you in the next video. Bye!